αντιμέτωπες με μια οδυνηρή πραγματικότητα είναι οι δομές πρόνοιας στην Κρήτη. Εν μέσω πανδημίας που δημιουργεί επιπλέον φόρτο εργασίας, βλέπουν μέρα με τη μέρα τις ελλείψεις σε προσωπικό να δυσχεραίνουν το ήδη δύσκολο έργο τους. Τα αποτελέσματα στους περιθαλπόμενους δεν φαίνονται τόσο, γιατί με υπερπροσπάθεια το προσωπικό προσπαθεί. Αυτό όμως έχει κουράσει το προσωπικό. Δεκάδες είναι οι κενές θέσεις σε νευραλγικούς τομείς που θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική λειτουργία των δομών αυτών. Πρέπει τουλάχιστον 480 με 500 άτομα να είναι στις δομές στα 8 παραρτήματα της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή σε μόνιμο προσωπικό είναι 154, σε διάφορες συμβάσεις είναι 180, δηλαδή 333 άτομα αυτή τη στιγμή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία πόμπιας, την ώρα που το οργανόγραμμα προέβλεπε 44 μόνιμες θέσεις εργασίας. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι μόλις και με τα βίας αγγίζουν τους 20 και μαζί με τις επικουρικές και άλλες συμβάσεις προσπαθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 28 ωφελούμενους και μάλιστα σε 3 βάρδιες, αφού η λειτουργία του κέντρου είναι 24 ώρες. Εμείς όλοι μπήκαμε στη δουλειά, ας πούμε, όλοι μαζί. Και τώρα έχουμε μαζικές συνταξιοδοτήσεις, μάλλον να πω. Έχουν φύγει πάρα πολλά άτομα. Αν, ας πούμε, την Παρασκευή δεν εκδικάζονταν υπέρ των εργαζομένων τα ασφαλιστικά μέτρα, θα έμενε η πόμπια χωρίς φύλαξη, χωρίς καθαριότητα. Χωρίς φύλαξη, χωρίς καθαριότητα, μέχρι, ξέρω εγώ, να μπουν οι εταιρείες. Υπήρχε έτσι στο προσκήνιο να μπουν εταιρείες φύλαξης και καθαριότητας, όπως μπήκε η εταιρεία και στην εστίαση. Η διοίκηση πραγματικά έχει σταθεί πάνω και στους περιθαλπόμενους, στα παιδιά αμαία, στα παιδιά χωρίς οικογενειακό περιβάλλον που έχουμε στις παιδοπόλεις και στο προσωπικό. Αλλά δεν αρκεί μόνο η διοίκηση. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπει το Υπουργείο. Το ζήτημα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Νίκο Ιγουμενίδη να μεταφέρει την αγωνία τόσο των εργαζόμενων όσο και των ωφελούμενων. Πώς στηρίζετε αυτές τις δομές? Θα συμφωνήσω μαζί σας αν αυτή είναι η θέση σας μόνιμο προσωπικό. Πολύ ωραία, προκηρύξτε τις θέσεις τώρα. Θέλετε καινούργιες συμβάσεις, καινούργιες συμβάσεις. Δώστε μοριοδότηση θέσεως για τους ανθρώπους που αφήνουν ένα κομμάτι της ψυχής τους κάθε μέρα σε αυτές τις δομές, για να λειτουργούν αυτές οι δομές. Μην τις αφήνετε όμως τον αυτόματο πιλότο. Η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας αναφερόμενες στους συμβασιούχους, στάθηκε στο ανύπαρκτο νομοθετικό πλαίσιο. Γνωρίζετε τόσο εσείς, όσο εμείς, όσο οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας, ότι οι συμβάσεις τους είχαν ημερομηνία λήξης και ότι δεν υπήρχε κανένα νομοθετικό πλαίσιο για την παράτασή τους είτε για την υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης. Πάντως, την περασμένη Παρασκευή, συμβασιούχοι στις 8 δομές που αποτελούν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου θα παραμείνουν στις θέσεις τους τουλάχιστον μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο, δίνοντας στις δομές μια σπουδαία ανάσα, αλλά και στην πολιτεία την ευκαιρία να σκύψει πραγματικά πάνω από τα προβλήματα της πρόνοιας στη χώρα. Ορισμένοι έχουν ξεκινήσει από το 2015, άλλοι το 2017, άλλοι το 2019. Είναι σε κύρια πόστα, είναι σε θέσεις οι οποίες καλύβουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είναι συγκινητική η εργασία που κάνουν, γιατί ένας μάγειρας δεν είναι μόνο ένας μάγειρας, ένας καθαριστής δεν είναι μόνο ένας καθαριστής, είναι και δάσκαλοι, είναι και ψυχολόγοι, είναι παιδαγωγοί. Οι άνθρωποι οι ίδιοι που εξυπηρετούνται από τις δομές αυτές, τους έχουν ανάγκη τους εργαζόμενους αυτούς. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την κανονική προσφυγή, αν ας πούμε θα έχουμε και εκεί θετικό αποτέλεσμα, που αυτό θα θέλαμε, γιατί εντάξει, τώρα λύθηκε το πρόβλημα ως το Δεκέμβριο, από εκεί και μετά πάλι τα ίδια.